τις κρίσιμες στιγμές που περνάμε, εμείς καλούμε για ένα αγωνιστικό παρόν στην πορεία του Πολυτεχνείου, προφανώς με όλα τα μέτρα προστασίας, με όλα τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν για να προστατεύσουμε και τους εαυτούς μας, αλλά και συνολικότερα τον κόσμο. Αυτό το μήνυμα δεν μπορεί να προσαρμοστεί, ούτε μπορεί να μπει σε λογικές αποκλεισμού, απαγορεύσεων και περιορισμών. Ο κύριος Χρυσοχοίδης, πάντως, χθες, αν μου επιτρέπετε και αν θέλετε το σχολιάζετε κιόλας, είπε ότι το Πολυτεχνείο δεν ήταν ποτέ γιορτή για φέρετρα και δεν θα γίνει φέτος. Προφανώς προσπαθούν να κάνουν το Πολυτεχνείο γιορτή για φέρετρα, προσπαθούν να το κάνουν μουσείο, μνημείο ή οτιδήποτε άλλο. Το Πολυτεχνείο έχει συγκεκριμένα μηνύματα. Αυτά τα μηνύματα τροφοδοτούνται όλες αυτές τις γενιές που έχουν περάσει από την εξέγερση μέχρι σήμερα και τροφοδοτούνται και στις μέρες μας, ιδιαίτερα σε συνθήκες που η τουρκική προκλητικότητα μεγαλώνει, ιδιαίτερα σε συνθήκες που ο αμερικάνικος υπεριαλισμός και με πρόσφατες χτεσινές του εκθέσεις βάζει ανοιχτά στον προκρούστη των διαλόγων τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Εσείς δηλώνετε δηλαδή ότι θα πραγματοποιηθεί κανονικά η πορεία όπως γινόταν πάντα με τον μπλοκ του ΠΑΜΕ, του ΚΚΕ, δεν ξέρω τι. Εμείς καλούμε, καλούμε και τον κόσμο και να διαβάσετε όλες αυτές τις μέρες το ριζοσπάστη και σήμερα καλούμε σε αγωνιστικό παρόν για να τιμήσουμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου με τα σημερινά μηνύματα που παίρνει στις κρίσιμες συνθήκες που ζούμε και με όλα τα μέτρα προστασίας που πρέπει να πάρουμε και που έχουμε δείξει ότι παίρνουμε. Εντάξει, μέτρα προστασίας στην παρούσα φάση όταν υπάρχει lockdown, όταν απαγορεύεται ο συναισθησμός, όταν απαγορεύεται η κυκλοφορία. Η κυκλοφορία επιτρέπεται για συγκεκριμένο λόγο. Άρα προφανώς καλείται και τον κόσμο να παρανομήσει και να κατέβει στον δρόμο, γιατί τι SMS σας στείλετε δηλαδή. Αυτή είναι η δική σας ερμηνεία. Εμείς επιμένουμε σε αυτό το αγωνιστικό κάλεσμα που δίνουμε, σε αυτές τις συνθήκες και τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή. Και αυτή η φωνή πρέπει να ακουστεί και να είναι δυνατή. Η Αμερικάνικη Πρεσβεία σηματοδοτεί πολλά πράγματα, από το διαβολικά καλό Τραμπ των προηγούμενων μέχρι το διευρυμένο αμυντικό σύμφωνο, το οποίο υποτίθεται κύριε Σοφιανέ, είναι μου, αμυντικό. Ωραία, γνωστά αυτά. Εγώ θέλω να ρωτήσω το θέμα της πανδημίας. Δεν σας απασχολεί στην παρούσα φάση. Έχει την ευθύνη να προχωρήσει με την παρουσία του στο βαθμό στον οποίο υπάρχουν οι συγκεκριμένες συνθήκες και να δηλώσει το αγωνιστικό του παρόν. Ναι, επειδή φέτος όμως δεν γιορτάσαμε 20 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, Πάσχα, οτιδήποτε άλλο, το κάθε ένα με την άλλη, με άλλη βαρύτητα και άλλο συμβολισμό. Όλη αυτή η συζήτηση η οποία προσπαθεί να βάλει μέσα τα πάντα όλα, να βάλει μέσα θρησκευτικές γιορτές, εθνικές γιορτές, να βάλει μέσα την εξέγερση του Πολυτεχνείου με τα δικά της μηνύματα, γίνεται ένας αχταρμάς με τον οποίο προσπαθεί, αν θέλετε, η κυβέρνηση και η κυρίαρχη προπαγάνδα να τα βάλει όλα σε ένα τσουβάλι. Δεν μπαίνουν όλα σε ένα τσουβάλι, όπως δεν μπαίνει και η απεργία την οποία ήδη έχουν αποφασίσει συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, η ΑΔΔ για τις 26 Νοεμβρίου ενάντια σε ένα σχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση, που προσπαθεί να μας βάλει να δουλεύουμε 10 ώρες, που προσπαθεί να περιορίσει κι άλλο τα εργασιακά δικαιώματα. Δεν θα υποσταλεί ο αγώνας των εργαζομένων, η διάθεση των εργαζομένων να αγωνιστούν, προστατεύοντας ταυτόχρονα την υγεία. Εξάλλου, αν θέλετε να μπούμε και στο θέμα της ημέρας, δεν είναι οι εργαζόμενοι, δεν είναι ο λαός υπόλογος για αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ξεπλύνει τις ευθύνες της μέσα από καθολικές απαγορεύσεις, αποκλεισμούς, περιορισμούς. Να ξεπλύνει τις τεράστιες ευθύνες της που έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση και δεν υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός με επίταξη όλου του ιδιωτικού τομέα της υγείας για να προστατευτεί η ζωή και η υγεία του λαού μας. Μάλιστα. Αντίθετα, ακούμε τον Πρωθυπουργό να μας λέει ότι δεν γεννάει λεωφορεία, δεν μπορεί τα σχολεία να λειτουργούν με 15 μαθητές, δεν μπορεί το ένα, δεν μπορεί το άλλο. Το μόνο που μπορεί είναι απαγορεύσεις και αποκλεισμούς. Αυτή η λογική δεν θα περάσει. Εξάλλου, εμείς άρα, το γνωρίζετε καλά, στην απεργία, τον Μάρτη, στην απεργία που αναγγείλετε, θα καλέσετε τον κόσμο να κατέβει πάλι στον δρόμο. Θέλουμε κοινούς υπουργούς υγείας και συγκυβέρνηση. Εφόσον έχουμε πόλεμο, και όχι τον επικοινωνιακό πόλεμο της κυβέρνησης με τις απειλές και τους απαγορεύσεις, πρέπει να επιταχθεί εδώ και τώρα ο ιδιωτικός τομέας υγείας. Όλοι οι ιδιώτες γιατροί πρέπει να επιταχθούν. Δεν μπορεί να χρυσοπληρώνονται τα τεστ με 70 και 80 ευρώ.
Δεν μπορεί τα δημόσια νοσοκομεία να έχουν ουσιαστικά αφήσει το 80% των χειρουργείων και ο ιδιωτικός τομέας να χειρουργεί κανονικά και να επιδοτείται με εκατομμύρια. Εφόσον έχουμε πόλεμο, δεν μπορεί 2.000 τουριστικά λεωφορεία να σαπίζουν και να μην επιτάσσονται για να λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό τον πόλεμο δεν μπορεί να τον κάνει αυτή η κυβέρνηση, γι' αυτό και δεν ζητάμε κοινό Υπουργό Υγείας κοινής αποδοχής. Ποια αποδοχή και ποια κοινή πολιτική. Ωραία. Γι' αυτό είναι αξία, έχουν αξία μεγάλοι κινητοποιήσεις και η απεργία και η 17 Νοέμβρη και η παραστάση που κάνουν σήμερα οι νοσοκομιακοί γιατροί για να πάρει το μήνυμα η κυβέρνηση, ένα μήνυμα που πήρε, και τελειώνω με αυτό, ναι, με χιλιάδες εκπαιδευτικούς που τις γύρισαν την πλάτη και που με υποκρισία τι λένε, έχουν λέει υπηρεσιακά συμβούλια με μόλις το 5% των εκπαιδευτικών να ψηφίζουν, αλλά θέλουν λέει να ψηφίζει το 51% για μια απεργία. Αυτή την υποκρισία οι εργαζόμενοι μπορούν να τις γυρίσουν την πλάτη, μπορούν να δείξουν τις ευθύνες της, γι' αυτό έχει αξία το σύνθημα που ενισχύουμε κάτω από τις μάσκες που πρέπει όλοι να φοράμε, έχουμε φωνή, έχουμε αιτήματα, τα διεκδικούμε. Κύριε Σοφιανέ, πάντως ένα το συνομιλία, από τη μία κύριε Σοφιανέ, επειδή είπατε κάτι πριν και δεν θέλω να το αφήσω έτσι, επειδή μιλήσατε για επίταξη. Από τη μία κατηγορεί την κυβέρνηση για αυταρχισμό, ότι δεν αφήνει, προχωράει σε lockdown και δεν αφήνει κόσμο στον δρόμο. Επιχείρημα αυτό. Και από την άλλη μιλάτε για επίταξη. Έχουμε πόλεμο, χάνονται ζωές. Βλέπετε την αθλειότητα στα νοσοκομεία. Εγώ λέω ότι. Ο τομέα θα κερδοσκοπεί. Με το ίδιο επιχείρημα κατηγορεί την κυβέρνηση για το lockdown και ότι απαγορεύει τις πορείες. Δηλαδή εκεί δεν υπάρχει πόλεμος. Εμείς κάνουμε ο πόλεμος είναι επιλεκτικός από την κυβέρνηση. Απαγορεύσεις για το λαό και χρυσοπληρώνει τους επιχειρηματίες της υγείας. Απαγορεύσεις για τις συναθρήσεις, αλλά συναθρήσεις γίνονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτά τα πράγματα τα βλέπει ο κόσμος και καταλαβαίνει και την υποκρισία και τις εγκληματικές ευθύνες που υπάρχουν.